Λοιπόν, να δώσω την καλησπέρα μου στον προπονητή της ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή, τον κύριο Γιάννη Ορφανό, να ευχηθώ καλή και ευλογημένη μεγάλη εβδομάδα. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα για εμένα. Συγγνώμη αν σας είχα στην αναμονή, απλά και με αφορμή κάποια μηνύματα φίλων που κάνουμε έτσι ένα διάλογο με αφορμή και το Final Four που ολοκληρώθηκε του κυπέλου. Ήταν όντως πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπες και αποτυπώνουν κιόλας και την πραγματικότητα του τμήματος. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά εγώ το έγραψα και σε ένα σχετικό σχόλιο χθες. Είδα περίπου τα ίδια μηνύματα. Λίγο παραπάνω φέτος, γιατί ήταν πολύ κοντά ο Ηρακλής στο να κάνει την τελειωτική υπέρβαση. Αλλά φαντάζομαι θα το είδατε κι εσείς το πόσο σας αγκάλιασε όλος αυτός ο κόσμος, το πόσο κοντά σας βρέθηκε όλος αυτός ο κόσμος για την πολύ μεγάλη υπερπροσπάθεια που καταβάλατε να πάρετε το κύπελλο. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Και το μετά το ζείτε εσείς με την ομάδα, με τη διοίκηση. Και τα μηνύματα ήταν να μας παρηγορήσουν, γιατί βλέπανε ότι ήμασταν πολύ στεναχωρημένοι το ότι χάσαμε. Ναι. Γιατί είχαμε πιστέψει πραγματικά ότι μπορούμε να πάρουμε αυτό το τρόπαιο. Κάναμε υπερπροσπάθεια όντως. Και αυτό φάνηκε μέσα στο γήπεδο, το είδε αυτό ο κόσμος και κατάλαβε ότι αυτή η δουλειά που γίνεται όλη τη χρονιά όντως αποδίδει καρπούς τελικά. Αλλά αυτή η προσπάθεια θέλει στήριξη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και όπως το είπες ακριβώς, δεν υπάρχει ένας μεγάλο χρηματοδότης στο τμήμα μας και αυτή τη στιγμή όλα είναι από μικρές χορηγίες και με κάθε χορηγία γίνεται αγώνας για να την πάρουμε. Όμως αυτό το τμήμα απέδειξε ότι με πολύ λίγα εφόδια μπορεί να φέρει ένα τρόπο στο σύλλογο. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται στήριξη και πρέπει να το στηρίξουμε αυτό το τμήμα. Και δεν μιλάω εγώ να πάμε να συναγωνιστούμε σε μπάτζετ όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως ο ΠΑΟΚ, αλλά να μικρύνουμε λίγο την ψαλίδα αυτή. Με τη χαοτική διαφορά που έχουμε. Να τη μικρύνουμε λίγο. Και να έχουμε αυτό το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, το κάτι παραπάνω, γιατί με πολλούς φίλους μιλάμε κάθε μέρα που μου λένε αν είχαμε μία ακόμα λύση σε αυτή τη θέση, αν είχαμε μία ακόμα λύση σε εκείνη τη θέση. Και τους λέω, παιδιά, αν είχαμε κάποια ευρώ παραπάνω για να φέρουμε αυτή τη λύση σε εκείνη τη θέση. Έχουμε υπερβάλει αυτή τη στιγμή. Είμαστε στα όρια μας αυτό. Δεν υπάρχει να είχαμε και λίγο κάτι παραπάνω. Δεν υπάρχει το κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω για να υπάρχει. Χρειάζονται χρήματα. Αυτό λέω. Δεν γίνεται διαφορετικά και αυτή είναι η αλήθεια στον αθλητισμό. Αλλά παρόλα αυτά δείξαμε ότι όχι με μονάδες, όχι με προσωπικότητες ξεχωριστές, αλλά σαν ομάδα πώς μπορούμε να πάμε και να χτυπήσουμε σε μια τέτοια διοργάνωση ομάδες με πολλαπλάσιο μπάτζετ από εμάς όπως είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Coach, στον τελικό Ηρακλής. Μην ξεχνάμε, ναι. Και να πω και κάτι ακόμα. Ναι. Γιατί όλοι νομίζουμε ότι. Για να μιλήσω και λίγο για τον ημιτελικό. Βεβαίως. Γιατί νομίζουν ότι. Μα και σειρά έχει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από τον Ηρακλή. Ο Φίνικας ήταν το φαβορί στην αναμέτρηση. Εννοείται. Έπαιζε ο τρίτος με τον έβδομο. Εντάξει, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ότι ήμασταν εμείς το απόλυτο outsider. Άλλο που εγώ στις δηλώσεις μου έλεγα ότι είναι 50-50, γιατί πίστευα. Ότι είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες. Δεν ξέρω αν το πιστεύαν όλοι αυτό όμως. Και αν ένας κοινός άνθρωπος θα σου έλεγε ότι ο Φίνικας έχει περισσότερες πιθανότητες. Είναι τέταρτος, παίζει play-off, ο Ηρακλής είναι τερμάτης έβδομος. Okay. Είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά, περάσαμε με ανατροπή, τελειώσαμε, γιατί θα τα βάλουμε όλους τους παραμέτρους. Τελειώσαμε πάλι 12 ώρα το βράδυ. Ναι. Πάλι γυρίσαμε, πάλι κοιμηθήκαμε 5 ώρα το πρωί. Η μόνη διαφορά, όταν ο ΠΑΟΚ 8 η ώρα ξεκουραζόταν στο ξενοδοχείο του. Αυτό δεν φάνηκε όμως στην Κυριακή, το Σάββατο στον τελικό. Ειδικά στο πρώτο σέτο που η ομάδα μπήκε και με τη φορά της πρόκρισης. Ακριβώς. Αλλά και στο τέταρτο που εκεί είδαμε πραγματικά ότι το μάτι γυαλίζει. Γιατί τρεις φορές ο Ηρακλής έμεινε πίσω με τρεις. Και στο 16-13 και λίγο πριν και λίγο μετά. Και όταν τρεις φορές επιστρέφεις απέναντι σε έναν αντίπαλο που προηγείται 2-1 και θέλει απλά λίγους πόντους για να πάρει το κύπελο και εσύ επιστρέφεις τρεις φορές, όταν το πας το 27-25 από λεπτομέρειες θα πω εγώ, εντάξει, ο ένας άσος στο Club Vibe. Είναι από λεπτομέρειες, δεν είναι, δεν θα το πεις, πες το, είναι από λεπτομέρειες. Εκεί υπάρχει το αν που υπήρχε και πέρσι βέβαια ήταν
κύριο Φανέ, νομίζω είναι ένα τελείως διαφορετικό αν, γιατί πέρυσι μείναμε με το αν έπαιζε ο Αρμενάκης, τι θα γινόταν. Δεν μπήκαμε, είχαμε τον τραυματισμό από τον πρώτο σετ, μην συγκρίνουμε τον περσινό τελικό. Καμία σχέση. Απλά φέτος το αν είναι πιο δυνατό, γιατί λέμε όλοι, αν ο Ηρακλής πήγε στο tie break, τι θα γινόταν. Εκεί είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Θα μπορούσε να ήμασταν εμείς οι κυπελούχοι. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Ειδικά στο tie break, νομίζω ότι όταν πας σε ένα τέτοιο σετ, δεν υπάρχουν φαβοροί και outsiders. Τίποτα, τίποτα. Εκεί είναι πραγματικά όποιος το θέλει πολύ. Απλώς ο κόσμος του Ηρακλή πρέπει να είναι περήφανος για αυτό το τμήμα. Ένα τμήμα που κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου δέχτηκε μεγάλη κριτική. Ξεχάσαμε γρήγορα το τι έχει προσφέρει. Αλλά παρόλα αυτά στο δεύτερο γύρο κάναμε ένα εκπληκτικό comeback και καταφέραμε αυτό που καταφέραμε, να ξαναφτάσουμε την ομάδα στον τελικό. Και μην θεωρήσουμε ότι είναι εύκολο μια ομάδα να βρίσκεται σε δύο συνεχόμενους τελικούς. Είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό ότι έχουμε καταφέρει δύο συνεχόμενες χρονιές να είμαστε στον τελικό του κυπέλου. Στον τελικό του κυπέλου που δεν ήταν ο Φίνικα Ασύρου. Στον τελικό του κυπέλου που δεν ήταν η Κηφισιά που δύο χρονιές τώρα τερματίζει, πάει τετράδα, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει που δεν της, που δεν ήταν, εκεί θα πήγαινα, που δεν ήταν ο Ολυμπιακός των εκατομμύριων. Ακριβώς. Που δεν ήταν ο Παναθηναϊκός που φέτος είχε χρηματοδότη το Δημήτρη Γιαννακόπουλο, όλοι νομίζουν ξέρουν ποιος είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ακριβώς. Και ήταν ο Ηρακλής για δεύτερη φορά. Υπερηφάνεια πρέπει να. Νομίζω ότι ο κάθε Ηρακλειδέας και εγώ που είμαι και προπονητής σε αυτήν την ομάδα είμαι υπερήφανος που είμαι σε αυτήν την ομάδα και έχει αυτόν τον κόσμο αυτή η ομάδα. Και το ζήσαμε αυτό όσοι ήμασταν κάτω στην Κρήτη. Ναι. Ότι είδαμε Ηρακλειδής, όπως είπες, να έχουμε τον περισσότερο κόσμο σε μια ουδέτερη. Και το πιο εκδηλωτικό. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος είναι βολεϊκός, ότι αγαπάει και θα ακολουθήσει στην νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Της Ευρώπης, όπως είναι η Ιεράπετρα, θα ακολουθήσει την ομάδα. Γνωρίσαμε ανθρώπους, καταπληκτικούς ανθρώπους, ήρθανε παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται καινούργια, καινούργιοι. Ήρθαν ολόκληρες οικογένειες μαζί. Ακριβώς, καινούργια παιδιά στην ομάδα, στον Ηρακλή, τον υποστηρίζουν, οι οικογένειες όπως το είπες. Και αυτό ήταν πραγματικά κάτι που χάρηκα όλες αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει με τη διοίκηση να μπείτε στη διαδικασία για το αύριο. Το κακό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στον Ηρακλή είναι ότι όταν πάει να ξεκινήσει το αύριο, πρέπει πρώτα να κλείσει το σήμερα. Και αυτό είναι πολύ κακό και φαντάζομαι, coach, συμφωνείτε μαζί μου, γιατί διαφορετικά συζητάς για το αύριο αν έχεις κλείσει το σήμερα και διαφορετικά συζητάς για το αύριο αν πρέπει πρώτα να κλείσει το σήμερα. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Για υποχρεώσεις που υπάρχουν, έτσι. Και αυτό δυστυχώς συμβαίνει κάθε χρόνο. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, να έχεις το μυαλό σου ότι να είμαι ok με τους περσινούς, για να μην έχω θέματα, και να κάνω και ένα σχεδιασμό για του χρόνου για να είμαι ακόμα καλύτερος και να μπω ξανά σε τροχιά διεκδίκησης. Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό το πράγμα, τόσο πιο εύκολα μπορεί να γίνει, όχι τόσο πιο εύκολα, τόσο καλύτερος σχεδιασμός μπορεί να γίνει για την επόμενη χρονιά. Καλώς όμως, τα τελευταία χρόνια ο Ηρακλής κλείνει τις υποχρεώσεις του πάντα στο τέλος της χρονιάς. Mm-hmm. Άλλες φορές λίγο πιο γρήγορα, άλλες φορές λίγο πιο καθυστερημένα, αλλά κλείνει όλες τις υποχρεώσεις του. Η επόμενη μέρα έχει να κάνει με αυτό ακριβώς. Ότι όσο πιο γρήγορα κλείσουμε τις υποχρεώσεις της φετινής χρονιάς, τόσο πιο γρήγορα θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός για του χρόνου. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Εντάξει, έχουμε παιδιά, πιστεύω, που θέλουν να παραμείνουν και αξίζουν να παραμείνουν στον Ηρακλή. Ότι με συγκεκριμένες κινήσεις ο Ηρακλής θα είναι πάλι σε τροχιά αντίστοιχη με τη φετινή. Και καλύτερη όσο αφορά το πρωτάθλημα. Γιατί ήμασταν, θεωρώ, και λίγο άτυχοι στο πρωτάθλημα. Αργήσαμε λίγο να κάνουμε κάποιες κινήσεις και αυτό δεν το αργήσαμε επειδή το θέλαμε. Επειδή τα οικονομικά μας δεν το επιτρέπανε. Ναι. Αν είχαν γίνει αυτές οι κινήσεις, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε μέσα στην εξάδα και αυτή τη στιγμή να, γιατί όχι, να διεκδικούσαμε ή να παίζαμε και στα ημιτελικά. Θα έπαιζε με Κηφισιά ή με Παναθηναϊκό. Γιατί μην ξεχνάμε επίσης ότι δύο εβδομάδες πριν η ομάδα μας έφτασε στο τρίτο παιχνίδι των ΠΑΟΚ, βέβαια, την προημιτελική φάση. Πέρα από αυτό. Τον έκανε να διώξει προπονητή, να αλλάξει προπονητή. Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς.
Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν σε αυτή τη θέση, αν είχαμε ένα καλύτερο πλασάρισμα, δεν ήμασταν στην 7η θέση, να παίξουμε με τον ΠΑΟΚ που είπαμε, που προαναφέραμε. Και παίζαμε με τον Παναθηναϊκό, τερματίζαμε στην 6η, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή ίσως λέγαμε ότι μπορεί να βρισκόμασταν και στα ημιτελικά. Θα είχαμε ακόμα αγωνιστική δράση, μάλλον. Αυτές τις μέρες. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Για τον Γιάννη Ορφανό είναι γεμάτες αυτές οι χρονιές. Φαντάζομαι θέλει κι άλλες. Έχετε μπει ακόμα προς το παρόν, να το πω διαφορετικά, έχετε μπει από τώρα σε κάποια διαδικασία κουβέντας, συνάντησης, επαφών ή να ηρεμήσουμε, να ξεκουραστούμε και βλέπουμε. Όχι, ακριβώς, θα ηρεμήσουμε. Είναι και το Πάσχα τώρα μπροστά. Ναι. Θα πάμε στα σπίτια μας, θα κάνουμε λίγο διακοπές με την οικογένειά μας, να χαρούμε και αυτούς, γιατί δεν μας χάρηκαν τον τελευταίο καιρό. Σωστά. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι λείπα εγώ προσωπικά και ο συνεργάτης μου, ο Στέφανος Σωνανάς, που θέλω πραγματικά να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για όλη τη βοήθεια που πρόσφερε και αυτό στην ομάδα. Αφήσαμε τις οικογένειές μας λίγο παραμελημένες και δώσαμε όλο μας το είναι πάνω στον Ηράκλειο. Οπότε θα κάτσουμε τώρα αυτές τις μέρες του Πάσχα να περάσουμε και μετά ερχόμενοι από τις διακοπές να κάτσουμε να συζητήσουμε με τη διοίκηση για το τι με λιγενέστη. Με το καλό λοιπόν. Με το καλό να περάσετε καλά, να το ευχηθώ ολόψυχα, να έχετε ένα Άγιο Πάσχα, να έχετε καλή μεγάλη εβδομάδα και στην οικογένεια και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε από εδώ και πέρα τι ακριβώς θα συμβεί. Περιμένουμε και μια συνέντευξη τύπου από την διοίκηση, οπότε θα έχουμε περισσότερα να πούμε. Coach, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Και λίγο μόνο να μου επιτρέψεις, ό,τι θέλετε, πέρα, από πέρα από το Στέφανο, να ευχαριστήσω γιατί πολλές φορές υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν ακούγονται πολύ, αλλά η βοήθεια τους είναι τρομερή. Και ανέφερα για τον Στέφανο τον Ανά, αλλά να αναφέρουμε και τον φυσιοθεραπευτή μας, τον Στέλιο τον Αυροζίδη, ο οποίος... Ο οποίος το Σάββατο, την Παρασκευή πρέπει να κοιμήθηκε 6 το πρωί. Ακριβώς. Αλλά σε όλη τη χρονιά είναι εκεί και μας βοηθάει και σε αντίξωες συνθήκες. Και ήταν εκεί και την Παρασκευή ακριβώς το βράδυ κοιμήθηκε τελευταίος από όλους μας. Ναι, γιατί πέρασε από όλα τα δωμάτια. Και ο Θόδωρος ο Σμαλάρη, ο οποίος είναι ο φροντιστής μας, ο οποίος κάνει και αυτός ο άνθρωπος δίνει και την ψυχή του για αυτή την ομάδα. Εντάξει. Και καλά κάνετε και τους αναφέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα, coach. Έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.